Ναι. Θα συνεχιστεί όμως, και αυτό έχει σημασία αμέσως μετά, ναι, ναι. Θα συνεχιστεί και για φτωχότερους ανθρώπους. Α, θα συνεχιστεί και για φτωχότερους ανθρώπους. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι οι πληστηριασμοί έχουν για τιμή κίνησης όχι την αντικειμενική, αλλά την εμπορική αξία. Ναι. Και αυτό είναι λάθος. Διότι έτσι αρχίζει πολύ χαμηλά ο πληστηριασμός. Και συνεπώς θα καταλήξει πολύ χαμηλά ο πληστηριασμός και θα είναι. Έχετε δίκιο. Για μπιρ παρά θα δίνονται τα ακίνητα. Ναι. Άρα, αφού το κράτος φορολογεί με αντικειμενική αξία τον έμφυα, γιατί βάζει τις τράπεζες στην εμπορική αξία. Δεύτερο, γιατί να μην έχει ένας δανειολήπτης υπό προϋποθέσεις, δεν λέω γενικά, τη δυνατότητα να πάρει το σπίτι του και μάλλον την πρώτη κατοικία να την πάρει. Πριν το φαντ. Πριν το πάρει το φαντ. Για ποιο λόγο. Αυτό ρωτάμε και εμείς κάθε βράδυ τώρα. Αυτά που λέτε τα λέω κάθε βράδυ. Άρα ναι. Λοιπόν, το θέμα των πληθυσμών είναι ευαίσθητο κοινωνικό θέμα. Πρέπει να το δει ο κύριος Τσίπρας αυτό. Βεβαίως. Πρέπει να το δει όπως, πολύ όπως προσεκτικά. Και η κατάσταση των τραπεζικών λογαριασμών. Μεγάλο θέμα κι αυτό. Εδώ μπαίνουν ναι. Συνταξιούχοι και παίρνουν χρήματα από του ακατάσχετου. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Αυτά πρέπει να τα δούμε και να τα θέσουμε και στη συζήτηση τη διαπραγμάτευση που λέμε. Και μου κάνει εντύπωση το εξής. Η Τράπεζα Πειραιώς, και αναφέρομαι ονομαστικά, ναι, ναι. Σε προηγούμενη βεβαίως φάση, ναι. Έσβησε περίπου 1,5 δις δάνεια, τα οποία τα αγόρασαν, αυτό το έσβησε, τα αγόρασε σε μια πολύ χαμηλή τιμή μια ναυτιλιακή εταιρεία και αφορούσαν και χρέη, δάνεια που είχαν ανώτατα τραπεζικά στελέχη. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί έτσι μια τράπεζα και να προστατεύει τα στελέχη της και να δίνει μπιρ παρά τα δάνεια για διευκόλυνση των στελεχών της. Μπορεί και αλλού να έχει γίνει αυτό. Έχω ακούσει και άλλα θέματα, δεν θα επιμείνω. Γενικώς υπάρχει θα σας έλεγα αυτή τη στιγμή, ένα ξεσκόνισμα σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Και νομίζω εμπλέκεται και ήδη και η δικαιοσύνη. Δηλαδή ερευνά υποθέσεις. Μέχρι τότε όμως σβήνονται τα χρέη τους. Ναι. Αυτό γίνεται. Mm. Ενώ των μεγάλων στελεχών. Είπατε προηγουμένως και το σημείωσα ότι πάει καλά η ελληνική ναυτιλία. Μπράβο. Όντως το έχει κόντρα νιούς αύριο, έχει ρεπορτάζ. Μάλιστα, μπράβο. Ναι. Αλλά ξέρετε πόσο γράφεται στον προϋπολογισμό ότι ζητάμε να δώσουν, εάν θέλουν, οι εφοπλιστές 140 εκατομμύρια ευρώ. Peanuts. Ναι. Όταν οι εργαζόμενοι στην ναυτιλία φορολογούνται με 170 εκατομμύρια ευρώ. Ο ναύτης δηλαδή, ο εμποροπλοίαρχος, το διοικητικό στέλεχος μιας ναυτιλιακής, όλοι αυτοί πληρώνουν 170 εκατομμύρια το χρόνο φόρο. Και οι εφοπλιστές που πάνε και καλά όπως ακούσαμε και καλά, καλό να πηγαίνουν καλά εντάξει. Βεβαίως. Γιατί υπάρχουν δουλειές κυρίως. Δεν φορολογούνται. Αν θέλουν, θα δώσουν 140 εκατομμύρια ευρώ. Πέστε μου τώρα, έτσι θα προχωρήσουμε. Έτσι θα προχωρήσουμε. Τα έχετε πει αυτά πιο ψηλά. Τα κουβεντιάζουμε όλοι. Εντάξει, δεν είμαι εγώ σοφός. Λοιπόν, υπάρχει όπως σας είπα γκάλοπ στο κέντρο των Αθηνών. Με πολλές ερωτήσεις, πολύ ενδιαφέρουσες από την Όλγα την Καλατζή. Αλλά υπάρχουν και αρκετές τηλεφωνικές γραμμές. Και θα καλησπερίσω, πάμε στην Πάτρα. Την κυρία Έφη από την Πάτρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λιάτσο, την καλησπέρα μου στον κύριο Φίλη. Κάντε το ερώτημά σας. Λοιπόν, κύριε Φίλη, σας παρακολουθώ φυσικά πολιτικά εννοείται, από τότε που ήσασταν στην αντιπολίτευση. Θέλω λοιπόν ένα ερώτημα. Ο κύριος Τσίπρας πήρε ένα κόμμα του 4% και το έκανε κυβέρνηση. Κάποιοι από τα στελέχη, τους υπουργούς, τους βουλευτές, κάποιες φορές τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Θεωρείτε ότι ο Πρωθυπουργός στη συγκεκριμένη στιγμή και στην παρούσα φάση θα έπρεπε να βοηθηθεί από όλα τα στελέχη και να μην βάλετε από κανέναν? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός, ως Πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ως μέλος μιας συλλογικότητας που είναι και το κόμμα για η κυβέρνηση, πρέπει να βοηθείτε σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε αποφασίσει να υλοποιήσουμε. Να ακολουθήσετε. Και δεν βλέπω να υπονομεύεται από στελέχη είτε της κυβέρνησης είτε του κόμματος. Υπάρχει μια καλώς εννοούμενη αλληλεγγύη. Και μάλιστα, όπως ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία αυτό μας καταμαρτυρεί, ότι δεν βάζουμε φιτιλιές. Δεν υπονομεύουμε το κυβερνητικό έργο. Βεβαίως δεν το υπονομεύουμε, γιατί έχουμε την ίδια αγωνία για να πετύχει.
Και η διαφορετική άποψη από όποιον και να ακούγεται είναι μια άποψη κοινής αγωνίας για να πετύχει το κυβερνητικό έργο. Κύριε Φίλη, θα σας ρωτήσω το εξής. Αλλά ουδής είναι υπεράνω αυτής της κοινής αγωνίας. Δεν είμαστε Πασόκ εμείς. Ναι. Ενώ παλαιό Πασόκ. Παλαιό Πασόκ. Όταν κλείσει η τρίτη αξιολόγηση, όλα λένε οι πληροφορίες ότι θα γίνει ένα σχηματισμό. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι με το χέρι στα καρδιά, απαντήστε μας. Εάν σας γίνει πρόταση, ενδιαφέρεστε να ξαναμπείτε στην κυβέρνηση, να βοηθήσετε το κυβερνητικό έργο, ή σας αρέσει πλέον ο ρόλος που ακολουθείτε αυτή την περίοδο, εκτός να λέτε την άποψή σας, να παρεμβαίνετε στα όργανα, όποτε συνεδριάζουν τα όργανα βέβαια. Εάν σας πει ο κύριος Τσίπρας, σε θέλω, Νίκο, σε εκείνο το Υπουργείο. Πρώτον, δεν είναι σωστό να κάνουμε συζήτηση για τον ανασχηματισμό στις τηλεοράσεις. Γιατί? Δεν είναι σωστό αυτό. Λέτε ότι δεν είναι σωστό. Όχι, δεν είναι σωστό. Ναι. Το κάθε φορά συζητιέται στον χώρο του. Ναι. Δεύτερον, εγώ έχω μάθει από οποιαδήποτε θέση βρίσκομαι να προσφέρω σε μια κοινή υπόθεση. Δεν είμαι αυτός που έχει δεύτερες σκέψεις. Εάν ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι μπορεί να φτιάξει ένα σχήμα όταν προχωρήσει ένα σχηματισμό, θα πει την άποψή του. Πάντως δεν διαπραγματεύεται κανείς με τον Πρωθυπουργό τα υπουργικά, τους υπουργικούς στόχους, προς Θεού. Δεν είναι. Αυτό είναι αστικό κόμμα. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή, αν σας καλέσει και σας πει θα πας Νίκο σε εκείνο το Υπουργείο, θα του πείτε ναι. Αν μπορώ, αν θα το δω. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει τα πάντα. Στο παιδείας επιστρέφατε. Νομίζω τώρα ότι δεν θα αλλάζουμε το Υπουργό Παιδείας. Καλά τα πάει ο Γαβρόπουλο. Όχι, εγώ δεν είπα κάτι για τον κύριο Γαβρόπουλο. Επαναλαμβάνω. Ναι. Δεν θέλω να έχει ένα προσωπικό χαρακτήρα η συζήτηση. Μάλιστα. Σύμφωνοι. Δεκτό. Σαφές, έτσι. Κυρία Γεωργία από Αθήνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λιάτσο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα. Ευχαριστώ πολύ. Κάντε την ερώτησή σας. Καλησπέριζω και τον κύριο Φίλη, τον σύντροφο. Πίστευα ειδικά για εσάς ότι θα ήσασταν από τους πρώτους που θα αποχωρούσατε μετά από τη 17ωρη διαπραγμάτευση του Τσίπρα και τη συμφωνία που μας έφερε χωρίς να ρωτήσει εμάς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί συναγωνιστές μας πάθανε σοκ. Εσείς δεν αντιδράσατε, συμφωνήσατε? Δεν νομίζω, γιατί γνωρίζω την πορεία σας. Γιατί δεν το κάνετε τώρα? Και είμαι σίγουρη ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι. Ας ξυπνήσει μέσα σας η αριστερή συνείδηση για να δώσουμε όλοι μαζί που αγωνιστήκαμε για το συνασπισμό τη μάχη να φύγουμε από αυτούς που μας ορίζουν τι θα κάνουμε. Είμαι πολύ συγκινημένη. Ο ελληνικός λαός υποφέρει και δυστυχώς συνεχίζει να υποφέρει. Σκεφτείτε τα παιδιά μας που δεν χαμογελάνε πια και που δεν ελπίζουν. Η ελπίδα έρχεται. Έτσι λέγαμε, το θυμόσαστε. Τελευταία σας είδα στην κηδεία του Λευτέρη του Καπώνη. Αλλά εντάξει, δεν ήταν ο κατάλληλος χώρος και ο χρόνος για να σας πω αυτά. Και βρήκα την ευκαιρία και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και σας εκτιμώ και εσάς και τον κύριο Λιάτσο. Να είστε καλά, κυρία Γεωργία. Καλό σας βράδυ. Θα ακούσετε τώρα αυτά που θέλει να πει ο κύριος Φίλης. Κοιτάξτε, κανείς δεν έχει προδώσει αυτά που πιστεύει. Όλοι μας λειτουργούμε μέσα σε ένα πλαίσιο πολύ καταναγκαστικό, καταπιεστικό. Και προσπαθούμε να βρούμε ρογμές ώστε να μπολιάσουμε πράξεις με το πρόγραμμά μας. Ποια θα ήταν η λύση? Να πούμε να έρθει ο Μητσοτάκης, να φύγουμε, είτε τότε είτε τώρα? Αυτό θα ήταν υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, το πιστεύει κανείς? Θα μου πείτε, κάποια στιγμή το λες και αυτό. Ναι, το λες όταν δεν μπορεί να έχεις μια πορεία που στοιχειωδώς να ανατρέπει αρνητικές πραγματικότητες στη βάση του προγράμματος που έχεις εκπονήσει. Να συμφωνείς με τα πιστεύω σου, Ναι, βεβαίως. Αυτό. Υπάρχει πάντοτε ένα όριο στο οποίο φτάνεις. Στους συμβιβασμούς δηλαδή υπάρχει όριο. Βεβαίως. Ναι. Αλλά όμως, προσέξτε, όχι ακεραιοφροσύνη. Ναι. Όχι δηλαδή ότι ή όλα ότι πιστεύω ή τίποτα. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Δεν είναι μαύρο άσπρο. Δεν είναι έτσι. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τον χρόνο των εκλογών και με την ευκαιρία θέλω να σας ρωτήσω. Έχω πει εδώ και πολύ καιρό αυτό που γράφουν εφημερίδες τώρα, μεγάλες εφημερίδες και τα λοιπά και διάφορα μεγάλα site, για τις δίδυμες εκλογές το Μάιο του 19, ευρωεκλογές με εθνικές και οι αυτοδιοικητικές το Σεπτέμβριο του 19. Η εκτίμησή σας ποια είναι? Θα πάει μέχρι εκεί ο κύριος Τσίπρας ή θα πάει το φθινόπωρο του 18? Δεν ξέρω. Εμείς έχουμε ως ακρότατο όριο το Σεπτέμβριο του 19. Άρα από εκεί να ξεκινάμε. Μάλιστα. Τώρα, αν υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις που να επιβάλλουν να γίνουν νωρίτερα εκλογές, αυτό είναι συζήτηση. Δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Από τώρα, θα το πω. Κύριε Νίκο από Κιλκής,
Καλησπερίζουμε τον Κιλκής και τον κύριο Νίκο. Καλησπέρα. Γεια σας. Κάντε το ερώτημά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Κύριε φίλη, μετά το 1821 συμβιβαστήκαμε 150 χρόνια βασιλιά. Και 100 χρόνια πάλι συμβιβασμό όλα τα αεροδρόμια. Αυτός είναι ο συμβιβασμός. 5-10 χρόνια το χαιρόμαστε. Αλλά όχι 100 χρόνια τα αεροδρόμια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι, το θέμα του υπερταμείου, ας πούμε, είναι ένα θέμα. Είναι. Είναι 99 χρόνια. Βέβαια, η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Όχι το ξεπούλημα, προσέχτε. Όχι το ξεπούλημα. Έχει σημασία αυτό. Ναι. Και όχι όλα τα έσοδα από την αξιοποίηση να πάνε στους δανειστές. Κατάμε για την ανάπτυξη. Αυτό είναι το νέο στοιχείο. Mm-hmm. Τώρα, πώς θα γίνει κλπ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Τι είπαμε και νωρίτερα. Αλλά ναι. Ξαναλέω, το υπερταμείο δεν είναι όπως παλιότερα το ΤΑΙΠΕΔ. Τα ξεπουλάμε και τελειώνουν τα σημικά της χώρας. Είναι χρήματα που προκύπτουν από την αξιοποίηση της περιουσίας. Και ένα μέρος από αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στο χρέος, τα υπόλοιπα επενδύονται στην ανάπτυξη. Ή θα επενδυθούν στην ανάπτυξη. Δεν έχει αρχίσει ακόμα αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Συνεπώς, καταλαβαίνω την αγωνία και συμμερίζομαι αυτή την αγωνία που έχει ο κύριος που μίλησε νωρίτερα από το Κιλκής. Ναι, ναι, κύριος Λίκος, ναι. Ναι, αλλά δυστυχώς δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προσπαθούμε όμως να εκλογικεύουμε αυτές τις πολιτικές. Πάμε στη Θεσσαλονίκη μας και καλησπερίζουμε τον κύριο Ναπολέοντα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Λέτσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το βήμα. Σε εσάς λέω καλησπέρα και τον κύριο Φίλη. Θα ήθελα να τον συγχαρώ για όλα αυτά που μας λέει, γιατί λίγο πολύ δεν ακούγεται πολύ. Ίσως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει διαφήμιση το έργο τους. Και κάτι άλλο, θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ του 3-4% που ο κόσμος τον ψήφισε γιατί ήταν αγανακτισμένος και δεν ήταν ευχαριστημένος από τα άλλα κόμματα. Θα μπορέσει να αποδείξει ότι αυτό που κάνει όντως είναι σωστό και ότι μέχρι εκεί μπορεί να κάνει και περισσότερο, όχι? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το 3-4%. Πλέον. Δεν είναι. Ναι. Είναι ένα κόμμα με μεγαλύτερη εκλογική εμβέλεια, 36-37% πήρε στις εκλογές. Είναι το πρώτο σήμερα πολιτικό κόμμα. Το πρώτο σήμερα με τις δημοκοπήσεις είναι δεύτερο. Στις εκλογές θα δούμε θα γίνει. Στις εκλογές βέβαια θα δούμε. Πάντως είναι. Δείχνει πάντως σημεία. Είναι ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα στη χώρα μας. Έχει σταματήσει για να τα λέμε όλα. Εσείς ξέρω ότι τις διαβάζετε αναλυτικά και πολύ με προσοχή τις δημοσκοπήσεις. Έχει σταματήσει η κατηφόρα, έχει σταθεροποιηθεί και ήδη τσιμπάει προς τα πάνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχει οροφή μέχρι στιγμής, έχει στομώσει. Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αλλά εγώ δεν πάω στο θέμα αυτό. Ναι. Λέω ότι έτσι κι αλλιώς πια δεν είμαστε 3-4%. Είμαστε ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα στη χώρα μας. Γύρω από τα οποία μπορούν να φτιαχτούν συμμαχίες με προοδευτικό για το ΣΥΡΙΖΑ πρόγραμμα, με συντηρητικό ή και αντιδραστικό με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Συνεπώς, η αγωνία δεν είναι αν το 3-4% θα μπορεί να προχωρήσει, αλλά πώς το πολλαπλάσιο, το 30-35% μπορεί να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό υποκείμενο, μια νέα πολιτική πραγματικότητα στη χώρα μας που να εκπροσωπεί, όπως γίνεται σε μεγάλο βαθμό σήμερα, τους φτωχούς και τα θύματα της κρίσης, αλλά και δυναμικά κοινωνικά στρώματα από τα μεσαία στρώματα, τα οποία σε νέα βάση, και όχι την παλιά που ξέραμε, σε νέα βάση θέλουν να προκόψουν και να δώσουν μια συνολική όθηση στην ελληνική οικονομία. Υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία ότι η πρωτιά είναι αμφισβήτητη και ότι έχει παγιωθεί μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Μάλιστα. Εντάξει. Οι δημοσκοπήσεις φωτογραφίζουν τη στιγμή. Δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή, αλίμονο. Όταν γίνουν οι εκλογές, ο κόσμος θα κρίνει. Θα κρίνει. Θα μιλήσει. Και το βασικό είναι το εξής. Ναι. Η διαρροή των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχει διαρροή, δεν πηγαίνει σε άλλο πολιτικό κόμμα και μάλιστα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν πάει πουθενά. Είναι Περιμένει. Στάση αναμονή. Είναι στάση αναμονή. Αυτό είναι. Και γι' αυτό βλέπουμε και ποσοστά φοβερά, 30, 35 και 40%. Και θα δούμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί από εδώ και στο εξή. Να κερδίσει αυτού, λέτε. Να κερδίσει αυτού, όχι στενά κομματικά, σε μια προοπτική δημοκρατική αναγέννηση τη χώρα. Μία φράση μας είπε έτσι, μας έδωσε το δικό του πίνακα αναλυτικά ο κύριος Φίλης. Πράγματι, από το 30 μέχρι 40% που βλέπουμε φίλες και φίλοι στις δημοσκοπήσεις που δεν απαντούν, δεν ψηφίζουμε, δεν λέει δεν θέλω, θα κάνω αποχή, δεν μιλάω κτλ. Είναι όλοι σε αναμονή. Αυτό λένε και οι αναλύσεις των δημοσκόπων. Και πράγματι εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ δίκιο ο κύριος Φίλης. Δίνει πολύ μεγάλη μάχη με στόχευση να κερδίσει. Αν μπορέσει, θα το δούμε, θα το δείξει η πορεία των πραγμάτων από εδώ και πέρα. Πάμε στο
στο Σίδνεϊ, αν διαβάζω καλά, στον κύριο Νίκο. Ναι, ναι, ο ίδιος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα ή καλημέρα. Καλησπέρα από το Σίδνεϊ σε εσάς. Καλημέρα να πούμε σε εσάς. Καλημέρα να πούμε. Ναι, όχι, τώρα είναι πρωί, είναι 11.30 ώρα καλημέρα, πρωί. Καλημέρα λοιπόν σε εσάς, καλημέρα. Ναι, ακούω την εκπομπή συνέχεια κάθε βράδυ. Σας ευχαριστούμε. Κάντε την ερώτησή σας, κύριε Νίκο. Ναι, λοιπόν, έκανες μία ερώτηση στον κύριο Φίλη και του είπες γιατί αλλάξανε το πρόγραμμά τους. Και ο κύριος Φίλης απάντησε ότι είδανε την πραγματικότητα. Σαν αριστερή. Δεν ξέρανε ότι θα πάνε στην Ευρώπη και θα έχουν να συνομιλήσουν με ανθρώπους που είναι δεξιοί, φιλελεύθεροι, δηλαδή λεγόμενοι καπιταλιστές. Πώς θα πραπεγμότουν ή θα φέρνανε καλύτερους όρους από ό,τι θα έφερνε ο Σαμαράς, που και ο Σαμαράς ήταν φιλελεύθερος σαν και αυτός που συνομιλούσε. Άρα δηλαδή αυτό το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης πώς θα ήταν εφικτό. Άρα και όταν ρωτάγανε δημοσιογράφοι, τι θα κάνετε, και ο Λαφαζάνης και όλοι τους, τι θα κάνετε, τι λέγανε αυτοί, λέγανε θα αλλάξουμε την Ευρώπη. Να τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Νίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που τηλεφωνήσατε από τόσο μακριά και κρατάτε επαφή και με την πατρίδα μέσα από την εκπομπή και με τιμάτε ιδιαίτερα και με κάνετε και πολύ και χαρούμενο. Όχι επαφή, αλλά βλέπω και μεγάλη ενημέρωση. Πολύ μεγάλη ενημέρωση. Βεβαίως. Αυτό είναι. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και πρέπει να πω, να το και πω με την ευκαιρία. Των Ελλήνων κοινότητες λοιπόν, φτιάχνουν γαλαξίες παντού. Πολύ σωστό. Μπράβο. Και υπάρχει πολλοί κόσμος, κύριε φίλοι, από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, με την εκπομπή κάθε βράδυ. Ναι, μπράβο. Αυτό είναι επιτυχία μεγάλη. Κοιτάξτε, κύριε Λιάτσο, σε αυτό που είπε ο κύριος Νίκος από το Σίδνεϊ, είναι και η απάντηση. Δεν μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική πορεία στην Ελλάδα, εάν δεν υπάρξουν κάποιες αλλαγές και στην Ευρώπη. Δεν μπορεί δηλαδή στον κόσμο που ζούμε, υπάρχει μια μεγάλη ανεξάρτηση, εσύ να πηγαίνει προς τα εδώ και όλοι οι άλλοι να πηγαίνουν προς τα εκεί. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν πλαίσια εθνικής πολιτικής. Ως ένα βαθμό. Ως ένα βαθμό στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και οικονομία. Εμείς υποτιμήσαμε το στοιχείο αυτό. Με έναν βολονταρισμό που από καλή πρόθεση ήταν ο βολονταρισμός, λέγαμε ότι θα ανεχθούν μια επιλογή που έγινε από τον ελληνικό λαό. Αλλά ήταν αδίστακτοι οι δανειστές. Ξέρουν ότι αν αρχίσουν και υποχωρούν στον ελληνικό λαό, θα ξυπνήσουν κι άλλοι και θα ζητάνε αλλαγές στην Ευρώπη. Και δεν ήταν η ώρα για αυτό το πράγμα για άλλες χώρες. Σήμερα στην Ευρώπη βλέπουμε ότι τα κύματα πάνε προς τα δεξιά. Αλλά και προς τα αριστερά κάτι βγαίνει. Η γενική κατεύθυνση όμως είναι προς τα δεξιά. Και έως τα πολύ δεξιά. Και προς τα πολύ δεξιά. Ναι. Και καταλήτης σε αυτή την εξέλιξη δεν είναι μόνο η λιτότητα, είναι και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Πελώριο θέμα. Πελώριο θέμα, δεν είναι θέμα ενός χειμώνα κακού. Είναι θέμα που θα αντιμετωπίζει η Ευρώπη για την επόμενη 20ετία. Η Συρία είναι ένα πρόβλημα που τελειώνει, σε εισαγωγικά τελειώνει. Αντιμετωπίζεται. Η Αφρική με την ξηρασία και την πείνα δεν αντιμετωπίζεται εύκολα και όλοι αυτοί οι απόκληροι και οι πεινασμένοι άνθρωποι της Αφρικής προς τα πάνω παίρνουν τα πλοία για να έρθουν. Και επειδή δεν μπορούμε να τους πνίγουμε τους ανθρώπους, πρέπει να σκεφτούμε μια ευρωπαϊκή διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Εμείς πώς πάμε με τη διαχείριση των προσφύγων και ποια είναι, ξέρω ότι έγινε μεγάλο πώς να το πω τώρα, έγινε έντονη διαξευγισμή, εν πάση περιπτώσει, στην τελευταία πολιτική γραμματεία για τον υπουργό τον αρμόδιο, τον ναι. κύριο Μουζάλα. Κοιτάξτε. Του κάνατε κριτική έντονη. Είναι ευχής έργο ότι το προσφυγικό ζήτημα το διαχειρίστηκε στην Ελλάδα μια κυβέρνηση προοδευτική. Και έτσι αποφύγαμε ανθρωπιστικές κρίσεις. Σας θυμίζω ότι σε μικρότερη ένταση προσφυγικού προβλήματος, επί κυβερνήσεως Σαμαρά, είχαμε τα φαρμακονήσια. Καταδικαστήκαμε για το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και δικαστήριο της Ρόδου απέδειξε, αποφάσισε τι έγινε εκεί πέρα. Ήταν η αποτροπή, που στην ουσία αυτή η αποτροπή κατέληγε, εκ του αποτελέσματος κρίνω, σε τραγωδίες ανθρωπιστικές. Εμείς, και δεν εννοώ την κυβέρνηση μόνο, εννοώ τον ελληνικό λαό που έδειξε τεράστια αποθέματα αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας, αντιμετωπίσαμε το προσφυγικό πρόβλημα σε μεγαλύτερη έκταση,
ένα εκατομμύριο περάσαν από την Ελλάδα και πήγαν στην Ευρώπη. Σε μεγαλύτερη έκταση το αντιμετωπίσαμε με έναν τρόπο δημοκρατικό, με έναν τρόπο αλληλέγγυο, με έναν τρόπο ανθρωπιστικό. Τώρα έχουμε φτάσει στα όρια. Και τώρα με μια λανθασμένη, κατά τη γνώμη μου, και αυθαίρετη ερμηνεία της δήλωσης Ευρώπης-Τουρκίας, κρατάμε μεγάλο αριθμό προσφύγων στα νησιά. Και μάλιστα προσφύγων οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικα παιδιά, άρρωστοι, έγκυες κλπ. Τους κρατάμε όλους εκεί. Σήμερα βγήκε μια ανακοίνωση του Δήμου στη Μυτιλήνη, που μιλάει για 8.000, όταν οι δομές δεν χωράνε παραπάνω από 3.400, και πολλά λέω 4. Εκεί, κοιτάξτε, υπάρχει ανάγκη μεταφοράς με σύστημα, με καταγραφή ενός μεγάλου μέρους προσφύγων στην ενδοχώρα και τοποθέτησή τους σε διαμερίσματα και σε άλλες δομές. Γιατί δεν γίνεται? Υπάρχει λανθασμένη ερμηνεία, αυθαίρετη ερμηνεία. Άρα, ναι, και η κριτική σας για το πρόσωπο του κ. Μουζάλα θα έλεγα ότι είναι... Δεν θέλω να το προσωποποιήσω. Εντάξει, αυτός όμως είναι, ναι, ο διαχειρίζεται. Αυτός επιμένει, ναι, και θεωρώ ότι είναι λάθος. Και δεν μιλάω για ανοιχτά σύνορα, να μπαίνει και να βγει όποιος θέλει, αλίμονο. Δεν υπάρχουν φυλασσόμενα σύνορα, καμία αντίρρηση. Αλλά δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι η αποτροπή θα είναι αυτή. Δηλαδή το να τσουβαλιάζονται οι άνθρωποι με αρρώστιες, με πίνες. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ σε μια ξένη εφημερίδα. Ναι. Οι άνθρωποι λένε μακάρι να αρρωστήσω. Γιατί μια γερμανική εφημερίδα, ναι, ήταν. Ναι. Για να πάω λίγο πιο μέσα, να φύγω από εδώ. Να φύγω από εδώ. Και μια γυναίκα έκλαιγε που είχα στο παιδάκι της, και το είχα στο παιδάκι της βεβαίως, αλλά γιατί θα ήταν ένας τρόπος για να προχωρήσει στην ενδοχώρα με το παιδάκι μαζί ως μητέρα. Μάλιστα. Πάμε. Άρα λοιπόν δεν, ναι, θέλω να βγάλω συνολική εκτίμηση για το ότι έκανε ο κύριος Μουζάλας. Αποδοκιμάζεται την... Η αυθαίρετη ερμηνεία της συμφωνίας. Αποδοκιμάζεται. Η συμφωνία υπάρχει, την τακτική του κυρίου Μουζάλα. Όχι εν συνόλο, επαναλαμβάνω. Αλλά στο συγκεκριμένο. Στο θέμα, αυτήν την επιμονή να κρατιούνται εκεί οι άνθρωποι που μπορούσαν να πάνε σε άλλες περιοχές. Πάμε στην κυρία Ρούλα από τα Πατήσια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λιάτσο. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον κύριο Φίλη. Κάντε την ερώτησή σας. Κύριε Φίλη, θέλω να σας ρωτήσω, όταν συνεχίζονται να φορολογούνται ακίνητα απρόσοδα υποθηκευμένα και μη ηλεκτροδοτούμενα σε πλασματικές τιμές, είναι σαν να βιάζεται ηλικιωμένη και ο βιαστής να περιμένει να την αφήσει και έγκυο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας απαντήσει ο κύριος. Για τον έμφυα είναι το θέμα. Ναι, ναι. Προφανώς πρέπει να υπάρξει μείωση του έμφυα. Τον έμφυα τον οποίο θα τον καταργούσατε κι εσείς. Βεβαίως. Πρέπει να υπάρξει. Ξέρετε, εγώ θα σας το πω τώρα γιατί κάνουμε μία πολύ... Ο έμφυα είναι. Έχετε πει πράγματα τα οποία τα περίμενε ο ελληνικός λαός σαν μάνα εξ ουρανού που λέμε. Και σας ψήφισε και σας στήριξε και σας έκανε κυβέρνηση. Και πέρασε λίγος καιρός και ο κόσμος διαψεύτηκε. Δυστυχώς. Η κυβέρνηση διαψεύτηκε, όχι ο κόσμος. Η κυβέρνηση διαψεύτηκε. Αλλά, εντάξει, κυβέρνηση, αυτό. Να πούμε ότι διαψεύτηκε η κυβέρνηση, αλλά διαψεύτηκε πολύ περισσότερο ο κόσμος που είχε πιστέψει στην κυβέρνηση. Ναι, αλλά από εδώ υπάρχει μια ελπίδα ακόμα ότι μπορεί κάτι να γίνει. Να το παλεύουμε το θέμα και σας ανέφερα νωρίτερα. Ναι. Για τον έμφυα προφανώς υπάρχει θέμα αλλαγής αυτού του νόμου, αυτού του φόρου. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση πως ενώ βάζουμε στόχο για 3,2 δις τον έμφυα και μαζεύουμε 2,6-2,7, γιατί επιμένουμε αυτά τα 500 εκατομμύρια να υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Για ποιο λόγο? Θα μπορούσαμε, αρχίζοντας από κάτω, τους φτωχότερους, να κάνουμε μία μείωση στον έμφυα. Έχουμε πει ότι θα αλλάξουμε τις αντικειμενικές αξίες από τον επόμενο χρόνο. Να το δούμε και αυτό, αλλά υπάρχει θέμα αλλαγής της φιλοσοφίας του έμφυα πάντως, όχι μόνο των αντικειμενικών αξιών. Και υπάρχει πρόβλημα ταχύτητας γενικώς σε αποφάσεις. Δηλαδή υπάρχει καθυστέρηση μεγάλη. Σέρνονται θέματα, σέρνονται. Και υπάρχει μετά στεναχώρια από τον κόσμο. Και αυτό είναι και μέρος αυτού που. Απογοήτευσε τον κόσμο. Μας είπατε για το 40% της δημοσκοπήσεως, ας πούμε. Απογοητεύεται ο κόσμος. Απογοητεύεται ο κόσμος. Δεν λύνεται με την απογοήτευση το θέμα. Προτιμώ να διαδηλώσουν εναντίον μας και να μας πιάσουν από το γιακά και να πούμε τι κάνετε, παρά να απογοητεύεται ο κόσμος. Σούπερ μάρκετ πάτε. Ψωνίζετε εσείς ή πάει η σύζυγος? Πού και πού πάω κι εγώ. Λοιπόν, επειδή πάω κι εγώ τα Σάββατα. Και το αποφεύγω τώρα γιατί είμαι λίγο λέμαργος. Εντάξει. Λοιπόν, κι εγώ πάω τα Σάββατα. Λοιπόν, μετά τις 10 του μηνός δεν πάμε άνετα στα σούπερ μάρκετ. Δυστυχώς και αυτή είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν λεφτά, κύριε φίλε. Τι να λέμε τώρα, λέμε ψέματα. Εγώ αν είχα τον κύριο Τσίπρα απέναντί μου, του τα λέω γιατί ξέρω ότι παρακολουθεί μερικά βράδια, κάποια ώρα πριν κοιμηθεί, γιατί ξυπνάει και νωρίς. Παρακολουθεί, του τα λέω κάθε βράδυ. Εδώ η κατάσταση δεν πάει άλλο.
Έχουν γεννηθεί νεόπτωχοι. Χθες διάβαζα προχθές μια έρευνα που έχουμε δημιουργήσει, λέει, νέους εργαζόμενους. Πτωχοί εργαζόμενοι. Πτωχοί εργαζόμενοι. Αυτό το νέο στοιχείο. Όταν έχει 350 ευρώ ο άνθρωπος μισθό. Μόνο χρήματα για να τρώει. Ούτε για να τρώει. Αυτή είναι η ζωή μας, δηλαδή. Ούτε φτάνουν 350 ευρώ. Ούτε φτάνουν, βεβαίως δεν φτάνουν. 900 ευρώ μισθό, μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί. Φτωχοί είναι οι άνθρωποι. Και δεν είναι μόνο δεν τρώει, δεν έχει θέρμανση. Πολλά θέματα. Πολλά υποφέρει ο κόσμος. Αυτό πρέπει να το. Να το δούμε και στο θέμα των αντιμέτρων και στο θέμα του κοινωνικού μερίσματος. Διότι ένα από τα βασικά στοιχεία που έχει πει η κυβέρνηση είναι ότι ό,τι βγάλει παραπάνω, το υπερπλεώνασμα που θα το δώσει. Θα το δώσει. Αυτές που το έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Αν το έδινε πέρσι με την ίδια γενεοδορία, γιατί έδωσε κάτι πέρσι τη λεγόμενη 13η σύνταξη, 600-700 εκατομμύρια, αν έδινε 300 όπως δίνει φέτος, γιατί είχε μαζέψει πάρα πολλά χρήματα πέρσι και δεν τα έδινε για τους τόκους. Στα δάνεια. Θα ήταν αλλιώς. Θα ήταν βοήθημα μεγάλο για το κόσμο. Και θα έχουμε περάσει και την ανάπτυξη από πέρσι. Μάλιστα. Βέβαια, γιατί τα λεφτά θα πέφτανε μέσα. Στην αγορά. Όλα αυτά που θα δώσουμε τώρα, το 1.300 που άκουσα, στην αγορά θα πέσουν όλα. Ακριβώς. Θα κινηθεί το χρήμα που λέμε. Και η επιστροφή συντάξεων που κακώς είχαν παρακρατηθεί διάφορες φορές, περίπου 300 εκατομμύρια, και τα χρήματα στους χαμηλοσυνταξιούχους, στην αγορά θα πέσουν όλα. Πάμε στην Κατερίνη. Είναι η τελευταία τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Πασχάλης από την ωραία Κατερίνη, με την καταπληκτική. Έχει μια φοβερή παραλία η Κατερίνη. Κύριε Πασχάλη, καλησπέρα. Ναι. Κύριε Πασχάλη, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Βεβαίως, κάντε την ερώτησή σας. Ναι. Καλημέρα σας, κύριε Λιάτσο και κύριε Φίλη. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ακούω κάθε βράδυ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Φίλη και ναι. Του λέω, πείτε μας κύριε Φίλη, τι θα γίνει με τις συντάξεις πείνας που παίρνουμε. Συγκεκριμένα εγώ παίρνω 7 εκατοστάρικα, η γυναίκα μου δεν έχει σύνταξη και θέλει να μας περικόψει ο ΣΥΡΙΖΑ με τα νέα μέτρα που έρχονται κι άλλο. Τι λέτε κύριε Φίλη γι' αυτό? Ευχαριστώ πολύ που σας πούμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πασχαλή. Καλή σας, καλό σας βράδυ. Αυτό είναι μια πολύ πραγματική ερώτηση του the point που λέμε, οι Εγγλέζοι που λένε. Και η απάντηση. Και εδώ είναι τα θέματα. Και η απάντηση θα ήταν ψεύτικη να σας πω ότι θα αυξηθεί η σύνταξη. Ναι. Η απάντηση είναι ότι ό,τι μπορούμε από την πορεία της οικονομίας θα το ρίχνουμε και στις συντάξεις. Να αυξάνονται οι συντάξεις. Είναι αυτό το αναπτυξιακό μέρισμα που λέγαμε ότι θα δίδεται. Η σύνδεση της ανάπτυξης με τη σύνταξη. Αλλά ακόμα αυτό δεν είναι στον ορίζοντα. Έτσι. Έχω αμηχανία. Δεν θέλω να είμαι εύκολο στις απαντήσεις μου. Έχω αμηχανία. Το καταλαβαίνω. Αυτή είναι μια καθαρή απάντηση. Το έχω αμηχανία, το ακούω σπάνια. Δηλαδή βλέπω πολιτικούς να απαντάνε με ευκολία, θα αυτό μου λέει, με 700 άτομα ζουν, με 700 ευρώ ζουν οι άνθρωποι και λένε θα μειωθεί κιόλας. Τι να του πω, να του πω ψέματα. Και όλα αυτά που μια αριστερή κυβέρνηση. Μα αυτό είναι το γαμότο της ιστορίας εκεί είναι. Το γαμότο είναι που μας φτάσανε. Εντάξει, αλλά. Εμείς διαχειριζόμαστε μια χρεοκοπία. Αυτό διαχειριζόμαστε. Δυστυχώς αυτό διαχειριζόμαστε. Για την οποία ευθύνονται άλλοι. Αλλά κάποια στιγμή όμως ο κόσμος, αφού περάσει ο καιρός και αυτή και η άλλη τετραετία, θα ζητήσει και από εμάς ευθύνη τι κάναμε. Ακριβώς. Αλλά είναι δύο χρόνια δύσκολα τώρα. Λοιπόν, τώρα θα έρθουμε στον γκάλο που έκανε η Όλγα Καλατζή σήμερα. Μάλιστα. Με πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Δεν πιστεύω να κουραστήκατε. Καθόλου. Νομίζω ότι γίνεται μια καλή συζήτηση. Οι τηλεθεατές μας δεν ξέρω να κουραστήκατε. Οι τηλεθεατές παρακολουθούν και μας κρίνουν όλους. Με πρώτο εμένα. Αν κάνω εγώ καλά τη δουλειά μου, γιατί πολλοί με κατηγορούν ότι. Με θεωρούν και φιλοσυριζέο, ότι στηρίζω τον Τσίπρα κτλ. Και πολλές φορές, δηλαδή πόσο εύκολα πέρασε ο κύριος Φίλης σήμερα στα τρία πρώτα τέταρτα. Και, δηλαδή έχει ρωτηθεί πολλές φορές με τον τρόπο που τον ρώτησα αγαπητές φίλες και φίλοι. Τέλος πάντων, εσείς κρίνετε και εγώ παίρνω και εσείς με βαθμολογείτε όπως βαθμολογείτε και τον εκάστοτε καλεσμένο. Πάμε κύριε Καλοκαιρινέ να δούμε τι είπε στην Όλγα την Καλατζή. Ο κύριος Σάκης είναι δημόσιος υπάλληλος για τον Νίκο Φίλη. Θέλω να μας πει, βραχυπρόθεσμα, μέχρι το τέλος του 2017, ποια θα είναι η εξέλιξη με τα οικονομικά της χώρας. Ποια θα είναι η εξέλιξη με τα οικονομικά της χώρας μέχρι το τέλος του 2017. Αυτά που λέει η κυβέρνηση και είναι σωστά. Ότι θα έχουμε μια ανάπτυξη η οποία θα είναι κάτω το 2%, κάπου εκεί. Ναι. Σημαντικό. Ναι. Τέτοιο νούμερο δεν υπάρχει τα χρόνια του μνημονίου. Ότι θα έχουμε τη δυνατότητα από το υπερπλεώνασμα να μοιράσουμε σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.
και ότι σιγά σιγά θα μπορούμε να βγούμε από την κρίση και οι άνθρωποι να ελπίζουν ότι θα μπορούν να έχουν μια μόνιμη, σταθερή απασχόληση. Μάλιστα. Αυτά. Ότι η ανεργία έχει πέσει τη χρονιά είναι αληθινό, που πέρασε. Αυτό είναι πλαστό. Γιατί λένε... Είναι μετασχηματισμός σε μεγάλο βαθμό της ανεργίας σε ευέλικτη μορφή απασχόλησης. Αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα. Και συνεπώς σε χρήματα πολύ μικρότερα από τη σταθερή απασχόληση. Εδώ, φίλες και φίλοι, θέλω να μείνουμε σε αυτό και στην απάντηση που έδωσε τώρα. Γιατί ήταν και πρώην υπουργός της κυβέρνησης ο κύριος Φίλης και από πολύ χέρι μεγάλης εκτίμησης στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι πραγματικότητα. Βλέπετε πώς απαντάει στο θέμα για την μείωση της ανεργίας και τι απαντήσεις δίνουν άλλοι στη θέση του. Όταν κάθε βράδυ ρωτάμε για την ανεργία, που κατά τη γνώμη μου είναι το επαριθμόν ένα πρόβλημα της οικονομίας και της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως το λέτε, όντως. Και τα επιδόματα που δίνουμε της κοινωνικής αλληλεγγύης, τα δίνουμε επειδή δεν υπάρχει εργασία. Ακριβώς. Διότι αν υπάρχει εργασία, τα επιδόματα θα μειωθούν και οι δικαιούχοι θα μειωθούν. Σαφές είναι αυτό. Έτσι. Η κυρία Χριστίνα είναι δημόσιος υπάλληλος. Γιατί στα μουσικά σχολεία δεν υπάρχουν καθηγητές? Ήρθαμε στο πρώην κομμάτι σας. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Στα μουσικά σχολεία υπάρχουν καθηγητές. Και υπάρχουν και οι ορομίστοι καθηγητές, οι εμπειροτέχνες που λέμε, mm-hmm. οι οποίοι μαθαίνουν όργανα στα παιδιά. Τα μουσικά σχολεία, να ακούσουμε. Ιδρύσαμε και νέα μουσικά σχολεία και στην Αθήνα, mm-hmm. στο Δήμο της Αθήνας. Ιδρύσαμε και νέα μουσικά σχολεία. Τώρα γιατί το λέει η κοπέλα? Ίσως να έχει μια εικόνα. Μια εικόνα από ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ναι, και κάποια στιγμή. Ναι. Πάντως τα μουσικά σχολεία, βεβαίως το βασικό δυναμικό πηγαίνει στην ώρα του αμέσως και οι εμπειροτέχνες που είναι αυτοί που μαθαίνουν τα όργανα στα παιδιά πηγαίνουν λίγο αργότερα. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριος Παντελής είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Για να δούμε τι είπε στην Όλγα την Καλατζή. Τελικά τα αντισταθμιστικά ωφέλη υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Εγώ από ό,τι ξέρω είναι υπέρ μας να υπάρχουν. Από παλιές τέτοιες που κάναμε. Να μας απαντήσει τελικά τι είναι, 1%, 2,400, πόσο είναι? Πραγματικά τι είναι τελικά, είναι 1% ή 2,400? Ποιο να πιστέψουμε, τον Τραμπ να πιστέψουμε ή τον Καμένο να πιστέψουμε ή τον κύριο Τσίπρα? Ποιος λέει ψέματα, ποιος λέει? Προφανώς η θέση που διατύπωσε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, ναι, είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης. Ότι είναι 1,1. 1,1 και ότι δεν θέλουμε αντισταθμιστικά. Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Με εξαίρεση για την ΕΑΒ κάτι λίγα. Για τα αντισταθμιστικά που θα πάρει ένα κομματάκι. Μικρό, τίποτα. Ναι. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό που είπε κάποια στιγμή ο κ. Καμένος, ότι είναι 1,1 συν 1,3 αντισταθμιστικά, 1,1 η αγορά και τα υπόλοιπα μέχρι τα 2,4 ότι είναι αντισταθμιστικά. Αυτό δεν ισχύει ποτέ. Ναι. Τα αντισταθμιστικά είναι περίπου 10% επί της αγοράς. Αν δεν ήταν 100-110 εκατομμύρια στο 1%. Ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής. 1% η αγορά και αντισταθμιστικά όχι με εξαίρεση κάτι για την ΕΑΒ. Τώρα υπάρχει ένα γενικό θέμα να κουβεντιάσουμε, ναι, ναι, που έχει να κάνει με τον προγραμματισμό για αγορά όπλων συνολικά, όχι ένα κομματάκι. Πρέπει να αγοράζουμε όπλα όταν εξοπλίζεται η Τουρκία? Βεβαίως πρέπει να αγοράζουμε όπλα, αυτά που είναι αναγκαία για να υπάρχει μια ισορροπία δυνάμεων. Αλλά προσέξτε, δεν υπάρχει έλεος και τέλος στο αγοράζει ο άλλος, αγοράζω κι εγώ. Να αγοράσουμε όπλα, αλλά να λάβουμε πολιτικές πρωτοβουλίες για τον αμοιβαίο. Για την αμοιβαία αποκλιμάκωση των εξοπλισμών. Βεβαίως. Με τους Τουρκούς. Με όλους. Όλοι έχουν συμφέρον στην περιοχή. Όταν έχεις ένα γείτονα, αγαπητέ κύριε Φίλη, ο οποίος κάνει 60 με 70 παραβιάσεις την ημέρα στον εθνικό εναέριο χώρο μας. Πέτα από τα νησιά, πάει πάνω από τα ίμια, πάει. Ναι. Παντού πάνε. Ναι. Μπορείς να συνοηθείς με έναν τέτοιον άνθρωπο? Βέβαια, ο κύριος Ερντογάν έρχεται, φίλες και φίλοι. Θα έρθει. Εγώ είδα ότι ο Πρωθυπουργός που είχε πάει στη Σύνοδο Κοβής τελευταία, ναι, δεν συμμερίστηκε τον αντιτουρκισμό που για λόγους ιδιοτέλειας είχαν η Μέρκελ και οι άλλοι. Μάλιστα. Και αντιθέτως, βλέπω ότι η συμφωνία για το θέμα των προσφύγων κρατάει. Οι Τούρκοι το τηρούν. Εύκολο ήταν να μας φέρουν 200-300 κόσμο εδώ. Ναι. 2 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Τουρκία, στα απέναντι παράλια. Το κρατάνε. Και επίσης βλέπω ότι και χθες ήρθε ένας της αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και θα έρθει και ο ίδιος ο Ερντογκάν με υπουργούς μαζί, ναι, για να δούμε το θέμα των σχέσεων. Στις σχέσεις μέσα είναι και αυτό. Ούτε η Τουρκία έχει όφελος, ούτε εμείς, σε μια κούρσα εξοπλισμών. Και οι δυο βουλιάζουμε έτσι. Δεν λέω ένα να σταματήσει. Οι Τούρκοι δεν έχουν μόνο εμάς πρόβλημα, έχουν γενικότερα προβλήματα. Εντάξει. Εδώ υπάρχουν σχεδιασμοί, πιστεύει ο Ερντογάν, ότι πάει να διαμελιστεί η Τουρκία, ναι, με αρχή το Κουρδικό. Με το Κουρδικό, βέβαια. Λοιπόν, αυτό δεν λύνεται όμως με όπλα από την Αμερική, που η Αμερική έβαλε θέμα διαμελισμού εκεί.
Μάλιστα. Πάντως είναι πραγματικότητα ότι κάθε μέρα οι Τούρκοι παραβιάζουν τα δικά μας τα σύνορα. Καθημερινά. Είναι πραγματικότητα ότι κάνουμε. Η Τουρκία λιγότερο από το παρελθόν, πολύ λιγότερο. Έτσι λέτε. Όχι, λέω, είναι τα στοιχεία. Μάλιστα. Γιατί έχει μπελάδες αλλού. Ο κύριος Αλέξα του Ζωγράφου μου ταχώνει και λέει: Κύριε Λιάτσο, ποιο ΣΥΡΙΖΑ πεθαίνει, αυτό πιστεύουμε για εσάς. Βγάλτε τα μοιοπικά μυαλά, τα κομματικά κτλ. Και μπορείτε να τα δείτε και λίγο πιο φωτεινά τα πράγματα και πιο έγχρωμα. Διότι τα βλέπετε πολύ μαύρα με αυτά που μου λέτε. Ο κύριος Νίκος Ατοχαϊδάρη λέει: Κύριε φίλοι, τις απαταιωνίες των προηγούμενων κυβερνήσεων, αυτοί τις ονομάζουν κακοδιαχείριση. Τις πλήρωσε ο λαός. Τις αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ και ο λαός θα τις πληρώσει αυτές. Βεβαίως. Όλοι μας τις πληρώνουμε. Αλλά άλλο η ρεμούλα και άλλο μια λανθασμένη πολιτική. Επιλογή. Μήνυμα από το Τέξας. Υπάρχει ηθικό θέμα στο άλλο ζήτημα. Στη ρεμούλα. Πέστε μου. Μήνυμα από το Τέξας. Ωραία. Κύριος Νίκος. Καλησπέρα κύριε Νίκο, ευχαριστούμε πολύ που τηλεφωνήσατε στη Σοφία. Και λέει ότι αν φύγουμε από τα μνημόνια θα ξαναγίνουμε όπως προμνημονίων. Όχι. Διότι η κατάσταση που. Πολύ καλή ερώτηση. Διότι η κατάσταση όπως ήμασταν προμνημονίων είχε μέσα τις αιτίες για να φτάσουμε στα μνημόνια. Παθογένειες. Στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ήμασταν εκεί που είμαστε πριν τα μνημόνια. Το ότι πρέπει να έχουμε μια πορεία ευημερίας βεβαίως. Αλλά όχι με πλασματικό τρόπο. Μάλιστα. Όχι. Αλλιώς θα ξαναφτάσουμε. Στο ίδιο σημείο. Ο κύριος Γιάννης από τα Αγγλικά Ναρά λέει: Τι θα γίνει με εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θίξατε κάτι τέτοιο. Που η φορολογία ακουμπάει το 80% μαζί με τις ασφαλιστικές φορές. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι ένα μέρος αυτό, αλλά έχει σημασία. Ναι. Η πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών, εμπόρων κλπ. Έχει δει μια βελτίωση στα ασφαλιστικά του. Ένα άλλο μέρος, ένα 20-30%, έχει δει μια επιδείνωση. Ο κύριος Γιάννης από το Ηράκλειο σας ρωτάει αν θα κατεβείτε στο Πολυτεχνείο να φωνάξετε Αμερικάνοι, φωνιάδες των λαών, προδότες κτλ. Στις 17 Νοεμβρίου. Κάθε χρόνο κατεβαίνω στο Πολυτεχνείο. Κάθε χρόνο πάτε. Όχι ως μνημόσυνο, ναι. Αλλά γιατί πιστεύω ότι ζει, έχει μια επικαιρότητα. Ο αγώνας κατά του αμερικάνικου υπεριαλισμού, ο αγώνας για τη δημοκρατία, για την ειρήνη, για την παιδεία, για το ψωμί που σήμερα είναι η απάντηση στο θέμα της ανεργίας, δηλαδή δουλειά, δημιουργική απασχόληση, έχει επικαιρότητα το Πολυτεχνείο. Και γι' αυτό παραμένει ό,τι και αν συμβεί. Και ο Κλίντον να έρθει εδώ και εμείς να πάμε εκεί, το Πολυτεχνείο παραμένει. Κύριος Κωνσταντίνος από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε, λέει γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έθεσαν στους εταίρους και το κατοχικό δάνειο. Το θέτουμε. Και τώρα, από ό,τι άκουσε ο πρόεδρος της Βουλής που δήλωσε, θα τεθεί με πιο έντονο τρόπο. Κύριος Δημήτρης από Ηλιούπολη, εγώ πάντως δεν συμφωνώ με τα 100 χρόνια που έχουν δεσμεύσει τη ΔΕΗ, το νερό. Πάντα υπήρχαν συμφωνίες και οι συμφωνίες αθετούνται, λέει ο κύριος Δημήτρης. Απάντησε σε τον κύριο Φίλης. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Παντελής. Ή το παίξαμε αυτό, κύριε Καλογερνέ. Ναι, το παίξαμε. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Αναστασία Τζίβα. Είναι φοιτήτρια. Παρακαλώ. Εάν πιστεύει ότι τα μέτρα που έχει βγάλει ήδη για την παιδεία, Λευτέρη, ότι επαρκούν στις ανάγκες των μαθητών. Βεβαίως. Πιστεύω ότι η μείωση, για παράδειγμα, των εξετάσεων στο γυμνάσιο που κάναμε, ναι, σε 4 μαθήματα από 12 που ήταν, ανταποκρίνονται σε μια παιδαγωγική αντίληψη που είναι προς όφελος των μαθητών. Μάλιστα. Η αλλαγή επίσης στον τρόπο διδασκαλίας, στα προγράμματα σπουδών, βεβαίως. Το συζητούμενο που ακόμα δεν έχουμε καταλήξει την πρόταση, που αφορά την αλλαγή του λυκείου και του τρόπου πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Όλο αυτό είναι μια μελέτη, ένα πρόγραμμα για να γίνει το σχολείο πιο δημιουργικό, πιο κοντά στο μαθητή, πιο συνεργατικό, όχι αυταρχικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Αντώνης, είναι φοιτητής ο Αντώνης. Για να δούμε τι είπε στην Όλγα την Καλατζή και τι ρωτάει τον κύριο Φίλη. Κύριε Φίλη, τι προσπαθούσατε να καταφέρετε με όλα τα νομοσχέδια που έχετε περάσει? Τι προσπαθούσατε να καταφέρετε με όλα τα νομοσχέδια που έχετε περάσει όταν ήσασταν στο Υπουργείο? Το σχολείο να αποκτήσει ξανά έναν ή ακόμη περισσότερο έναν χαρακτήρα πιο ελκτικό για το παιδί. Να μην βαριέται το παιδί να πάει στο σχολείο. Να υπάρχει ένα πνεύμα συνεργασίας που αφορά και τα παιδιά μεταξύ τους αλλά και το δάσκαλο με τα παιδιά. Να αποκτήσει ένα σύγχρονο πλαίσιο το σχολείο, οι γνώσεις, ένα κοινωνικά πιο ριζοσπαστικό τρόπο. Για παράδειγμα, φέτος είχαμε την εβδομάδα για τους εθισμούς, που
Οι εθισμοί είναι πολλών ειδών και μια εβδομάδα αφιερώθηκαν σχολεία για διαφόρων ειδών εθισμούς. Για το τζόγο και για άλλα πράγματα, όπως επίσης και την ταυτότητα φύλου των παιδιών. Πράγματα τα οποία τα κουβεντιάζουν τα παιδιά μόνα τους, αλλά δεν τα κουβεντιάζουν στο σχολείο. Και πρέπει να μπαίνει η ζωή των παιδιών στο σχολείο μέσα. Πάμε στην κυρία Αναστασία Πατρινού, ιδιωτική υπάλληλος. Κύριε Φίλη, τι έχετε να πείτε για το χτύπημα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ? Απάντησατε κύριε Φίλη σε αυτό στην αρχή. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πατρινού. Τι θα μπορούσε να πει κανείς γι' αυτό? Τι να πει? Είπε ότι είναι τρομοκρατία. Είναι μια εγκληματική ενέργεια. Εγκληματική ενέργεια και τρομοκρατία. Σαφές, και τρομοκρατία. Κύριος Κλεάνθης είναι άνεργος. Ο κύριος Κλεάνθης, για να δούμε τι είπε στην Όλγα. Τα 800 εκατομμύρια που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, πώς θα αξιοποιηθούν? Νεότατος άνθρωπος τώρα και είναι χωρίς δουλειά και είναι πάρα πολύς κόσμος. Αυτό, αυτό είναι το, λοιπόν, ο τύπος, ο ανθρώπινος τύπος του άνδρου. Ο νέος. Ο νέος και ο πεντάρης, που είναι πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο, έτσι. Και οικογενειάρης κλπ. Τα 800 εκατομμύρια που πήραμε θα δοθούν ένα μεγάλο μέρος για την εξόφληση χρεών του ελληνικού δημοσίου, που σημαίνει για να κινηθεί το χρήμα στην αγορά. Ως ένα βαθμό μπορεί να απαντάει στην αγωνία για δουλειές αυτό το πράγμα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η ανεργία δεν είναι κάτι το οποίο λύγει εύκολα και σήμερα μετασχηματίζεται, σαν το αναφέραμε νωρίτερα, ουσιαστικά σε υποαπασχόληση και σε πολύ φθηνή ευέλικτη εργασία. Στέλιος Ιατρόπουλος, εκπαιδευτικός. Πώς κρίνει το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η παιδεία στη σημερινή εποχή? Πίσω από τις ανάγκες, πίσω από τη λαχτάρα των παιδιών και ακριβή εκπαίδευση, γιατί αναγκάζονται τα σπίτια να ξοδεύουν χρήματα για την εκπαίδευση των παιδιών τους, που κανονικά θα έπρεπε αυτό να τα αναλάβει η πολιτεία. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Θέλουμε μεταρρύθμιση στο σχολείο. Δήμητρα, είναι αισθητικός η κυρία Δήμητρα, για να την ακούσουμε. Τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει για την παιδεία? Τα έχετε πει. Είναι μια πολύ γενική ερώτηση. Γενική ερώτηση. Αλλά νομίζω ότι το βασικό στοιχείο είναι να κάνουμε το σχολείο να το αγαπήσουν τα παιδιά. Έχει μεγάλη σημασία. Αυτό είναι αυτό. Πολύ σωστό κατά την γνώμη μου. Και αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Ναι. Και πάμε και στο τελευταίο. Χρήστος Γιαννακόπουλος, μικροπολιτής. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Φίλη, γιατί βγάζει τα θρησκευτικά από την παιδεία μας? Δεν ισχύει αυτό. Τα θρησκευτικά διδάσκονται από την τρίτη δημοτικού μέχρι και την τρίτη λυκείου. Ναι. Μετά τα μαθηματικά και τη γλώσσα είναι το μάθημα που διδάσκεται περισσότερα χρόνια και περισσότερες ώρες από οποιοδήποτε άλλο μάθημα. Μάλιστα. Στην εκπαίδευση. Θέλουμε όμως το σχολείο να μην κάνει κατηχητικό. Το θρησκευτικά να είναι ένα μάθημα που να έχει κορμό βεβαίως την Ορθοδοξία, την περισσότερη Ορθόδοξη στην Ελλάδα, αλλά να ανοίγεται όμως, αυτό έχει σημασία, και στις άλλες θρησκείες. Αυτό έχει σημασία σήμερα. Να ξέρουμε ότι το παιδάκι που κάθεται στο διπλανό θανείο, συντάξει μέσα την ίδια, και είναι μουσουλμανάκι, τι πιστεύει. Και το παιδάκι αυτό να ξέρει όταν χτυπάει καμπάνα, γιατί χτυπάει καμπάνα στην Ελλάδα. Το θέλουμε ή όχι αυτό? Δεν καταργούμε λοιπόν, αλλάζουμε. Θέλω να σας διαβάσω έτσι εν συντομία για 30 δευτερόλεπτα μερικά mail που έχω, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Η κυρία Εύη λέει: επιτυχία της κυβέρνησης είναι να παίρνει τα εύσημα και τα μπράβο η κυβέρνηση από τους δανειστές ή να παίρνει τα εύσημα και τα μπράβο από τους πολίτες αυτής της χώρας. Ο κύριος Σταμάτης από Σικάγο, σας είπα ότι μας βλέπουν από διάφορα σημεία του πλανήτη και είναι πολύ ευχάριστο αυτό και μας γεμίζετε δύναμη όλοι εσείς που παρακολουθείτε με τόσο αγάπη αυτή την εκπομπή, πέρα από τους Έλληνες που μας παρακολουθούν παρά τις αντιρρήσεις, διαφωνίες, μου συγχωρούν τα πολλά λάθη που κάνω κάθε βράδυ κτλ. Αλλά μας παρακολουθείτε γιατί ξέρετε ότι λειτουργούμε, το έχετε πιστέψει αυτό, παρά τις πολλές κριτικές που μου κάνετε και εμένα, ότι υπάρχει, Σοφία μου, σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα, υπάρχει δημοκρατία σε αυτή την εκπομπή και είναι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Σταμάτης από το Σικάγο λέει: μου δίνει συγχαρητήρια για την πολύ καλή συνέντευξη που παίρνει, μου λέει, από τον κύριο Φίλη, κύριε Λιάτσο, με τις εύστοχες ερωτήσεις σου, αλλά συγχαρητήρια και στον κύριο Φίλη για την ευπρεπέστατη παρουσία του και τις εξίσου εύστοχες απαντήσεις που δίνουν και την απάντηση στην αγωνία των αριστερών αλλά και όλων αυτών που στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ για το που πάμε και τι μπορούμε να περιμένουμε. Ναι, ναι, είμαι λίγο κρυωμένος, κύριε Γρατσία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριο Ζαλίδας λέει ότι η κυβέρνηση είναι υπάλληλη των Γερμανών και ο άλλος φίλος λέει
Ρωτήστε τον κύριο Φίλη, κύριε Λιάτσο, αν δεν φοβάστε για τις επικουρικές. Γιατί να φοβηθώ, αν δεν φοβάστε για τις επικουρικές, πότε θα αποδοθούν οι επικουρικές. Η κυρία Άννα λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 35%. Βάσει της αποχής της εκλογής, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περίπου 17. Σήμερα πλησιάζει τα πρώτα του ποσοστά, γύρω στο 5. Λέει, δυστυχώς δεν έχω χρόνο άλλο. Έχω πάρα πολλά μηνύματα και λυπάμαι που δεν διαβάζω. Για τις συντάξεις να πω. Να πείτε. Υπάρχει διαφορία επιτάχυνσης για την απονομή των συντάξεων και των κύριων συντάξεων και των επικουρικών. Ναι. Θα δούμε μέχρι τέλος του χρόνου τι θα πετύχουμε. Πάντως έχει εγγραφεί ένα σημαντικό κονδύλι στον προϋπολογισμό. Ο κύριος Γιάννης από Κατερίνη λέει: αφού κύριε Φίλη τα έχετε κάνει τόσο πολύ, όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση. Ο κόσμος γιατί λέει σας ρίχνει στο 16% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Κυρία Τασούλα από Θεσσαλονίκη, από το ΣΥΡΙΖΑ λείπει το φωτοστέφανο με όλη την κοροϊδία στον ελληνικό λαό. Η κυρία Ελένη από τον Άλυμο. Για το λαθρεμπόριο καυσίμων δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι. Η κυρία Χρυσούλα από το κέντρο. Είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες. Μου έχουν κόψει 170 ευρώ μηνιαίως από την επικουρική. Για να τα δώσετε, λέει. Δεν το βγάζω το μήνυμα όλο. Για να τα δώσετε κοινωνικό μέρισμα. Μέχρι εκεί μπορώ να διαβάσω, κυρία Χρυσούλα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας ευχαριστήσω, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ για τα μηνύματα, για τα εκατοντάδες mail. Κύριε Φίλη, και εσάς θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε και θέλω να πω ότι έχει μεγάλη σημασία να μην μασάμε τα λόγια μας. Όχι να στείλουμε καυγάδες. Εντάξει, μπορεί κάποιοι από τους ακροατές σας, από τους τηλεθεατές σας. Εντάξει, είναι μερικοί. Λογικό, οι άνθρωποι πιέζονται και οικονομικά. Σωστό. Αλλά και εμείς που έχουμε μια ευθύνη στη διαχείριση την πολιτική, δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας. Πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Η Contra News έχει πρώτο θέμα, μεγάλο θέμα, φίλες και φίλοι. Στο Σκαμνίζ για τις offshore και τους μαύρους λογαριασμούς, διευθύνων σύμβουλος μεγάλης τράπεζας πρώτος στη λίστα. Διευθύνων σύμβουλος μεγάλης τράπεζας πρώτος στη λίστα. Ποιους άλλους και είναι τα Paradise Papers. Φίλες και φίλοι, θα συναντηθούμε τηλεοπτικά στις 12 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.